διαβάσουμε από τη σελίδα 818. 819, αδερφοί. Είναι από την Παλιά Διαθήκη, από το βιβλίο του Ιωνά. Θα διαβάσουμε τα τελευταία δύο κεφάλαια. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, αδερφοί. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου. Λέγον, σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίο εγώ λαλώ προς ε. Και σηκώθη ο Ιωνάς και πήγε εις Νινεβή κατά τον λόγον του Κυρίου. Δεν Νινεβή το πόλης μεγάλης φόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρχε ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλη οδόν μίας ημέρας και εκήρυξε και είπε, έτη 40 ημέρε και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεό και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από τον θρόνο αυτού και αφήρισε την στολή αυτού επάνωθεν αυτού και εσκεπάστη με σάκον και εκάθισεν επισποδού. Και διακηρύχθη και γνωστοποιήθη την Νινεβή δια ψηφίσματος του βασιλέου και των μεγιστάνων αυτών και ελαλήθη οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα να μην γευθώσει μηδέν να βοσκίσωση, μηδέν είδωρ να πείωση, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκος και να υψώσωσιν ισχυρός προς τον Θεό, να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεό και ας επιστρέψωσιν έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και από τις αδικίες ή της είναι εντεσχύσεις αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Κύριος και επιστρέψει από τις οργίες του θυμού αυτού και δεν απολυστόμεν. Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών ότι επίστεψαν από τη σοδού αυτού της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού του οποίου είπε να κάνει σε αυτούς και δεν έκαμε αυτόν. Και λυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλη και γανάκτησε και προσευχήθη προς τον Κύριο και είπε, «Ω Κύριε, δεν είτο ούτως ο λόγος μου ενώ έτι ήμενε την πατρίδα μου, δια τούτο προέλαβω να φύγω εις Θαρσής, διότι γνωρίζον ότι είσαι Θεός ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών για το κακό. Και τώρα, Κύριε, λάβε δε ο μέσου την ψυχή μου απ' εμού, διότι είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπαν ο Κύριος, «Είναι καλό να αγανακτείς». Και εξήρθε Ιωνάς από της πόλεως και κάθισε κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως και εκεί έκαμε σε αυτόν καλύβιν και κάθετο υποκάτω αυτής εν τη σκιά εωσού ειδή τι έμελε να γίνει εις την πόλη. Και διέταξε ο Κύριος ο Θεός κολοκύθιν και έκαμε να ανεβεί επάνωθεν του Ιωνά δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού δια να ανακουφίσει αυτόν από τις θλίψεως αυτού. Και χάρη ο Ιωνάς δια της κολοκύθιν χαράν μεγάλη. Και διέταξε ο Θεός σκόλικα ότι εχάραξε η αυγή της επαύριον και πάταξε την κολοκύθιν και εξηράνθη. Και καθώς ανέτεινε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός άνεμων ανατολικών καυστικών και προσέβαλε ο ήλιος επί της κεφαλής του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε και ζήτησε την ψυχή αυτού να αποθάνει. Και είπε, «Είναι κάλλιον εις εμένα να αποθάνω παρά να ζω». Και είπε ο Θεός προς τον Ιωνά, «Είναι καλό να αγανακτείς δια την κολοκύθιν». Και είπε, «Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου». Και είπε ο Κύριος, «Συ ελυπήθης υπέρ της κολοκύθης, δια την οποία δεν εκόπιασας, αλλά ουδέ έκαμες αυτήν να αυξηθεί ή της εγεννήθη εν μία νυχτή και εν μία νυχτή εχάθη.
και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νεβής, της πόλης της μεγάλης, ενέν υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μιλιάρδων ανθρώπων, ήτενες δεν διακρίνωσι τη δεξιάν αυτών από τη σειράς αυτών και κτίνει πολλά. Με ερωτηματικό τελειώνει. Βλέπετε αδερφοί, έρχεται ο Θεός με πολλούς και με διάφορους τρόπους να μας προτρέψει για να δούμε ακριβώς ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αδερφοί. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Σε τι πρέπει ο άνθρωπος να δίνει τη μεγαλύτερη αξία, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, λέει ο Θεός, έρχεται και μιλάει, λέει, άπας και δεις. Ο άνθρωπος όμως είναι αυτός ο οποίος δεν ακούει. Ο Θεός θέλει, αδερφοί, τα αυτιά μας να είναι πάντοτε ανοιχτά για το Λόγο του Θεού, για να ακούσουμε τι θα μας πει ο Θεός και τι ζητάει ο Θεός από το λαό του, από την Εκκλησία του, αδερφοί. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, αδερφοί, εδώ μπαίνεται και μιλάει στον Ιωνά. Τον Ιωνά τον προφήτη. Αντί ο Ιωνάς να πάει στην Νινεβή για να φέρει το Λόγο του Θεού, να μιλήσει στο λαό αυτό, πήγε, λέει, προς Θαρσής, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Αντίθετα στο Λόγο του Θεού. Και ο άνθρωπος ο οποίος πάει αντίθετα στο Λόγο του Θεού, μέσα στη ζωή του θα δουν ταλαιπωρίες, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Και έτσι ο Ιωνάς για Θαρσής έκοψε και το σιτήριό του, ανέβηκε πάνω στο πλοίο, και όχι μόνο αυτό. Πρώτα απ' όλα, αδερφοί, γνωρίζει ποιο είναι ακριβώς το θέλημα του Θεού και κρύβεται. Και πάει κάτω, λέει, στο βαθύτερο μέρος του πλοίου για να μην το δει κανένας. Έχει την εντύπωση πολλές φορές ο άνθρωπος ότι ο Θεός δεν τον βλέπει. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Να που ο Θεός, αδερφοί, τον περνάει μέσα, θα λέγαμε, από ταλαιπωρίες, από δοκιμασίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός θέλει να συνετίσει τον Ιωνά. Θέλει να συνετίσει το λαό του, αδερφοί. Να ξέρουμε προς τα πού βαδίζουμε, δόξα στον Κύριο. Είναι καλά να μάθουμε να εξετάζουμε τη ζωή μας αν είμαστε όντως μέσα στο θέλημα του Θεού. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, ε. Και βγαίνει, λέει, μια ταραχή μεγάλη, ένας ευρωκλήδων θα λέγαμε, το πλοίο άρχισε να ταρακουνιέται, οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Ευχαριστούμε τον. Και αρχίζανε ο κάθε ένας να πηγαίνει και να προσεύχεται, λέει, στο δικό του το Θεό. Αυτό το οποίο γνωρίζανε, αυτό και κάνανε, αδερφοί, ε. Και μετά είδανε τον Ιωνά. Εσύ, λέει, τι κάνεις εδώ, ε. Βαθύν ύπνο. Γνωρίζει το Λόγο του Θεού και κρύβει το Λόγο του Θεού, κρύβει την αλήθεια, αδερφοί. Και ζητήσανε και αυτός να προσευχηθεί, ε. Προσευχήσου, λέει, στο Θεό σου. Μέρα, ο Θεός μου είναι αυτός ο οποίος είναι πλάστον ουρανό και τη γη. Τρομάξαν οι άνθρωποι. Πιστεύεις αυτόν τον Θεό ο οποίος έκανε τον ουρανό και τη γη? Σε αυτόν τον Θεό πιστεύουμε. Και λέει, ξέρω την αιτία. Ρίξτε με, λέει, στη θάλασσα και όλα θα ησυχάσουν. Γνωρίζει το παιδί του Θεού την αλήθεια. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Γνωρίσαμε τον Χριστό. Γνωρίσαμε την αλήθεια, αδερφοί. Δεν πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια. Να μιλάμε το Λόγο του Θεού παντού με τα παρησίες, αδερφοί. Αλλά με την παρησία, για να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού, η ζωή σου και η ζωή μου πρέπει να φανερώνουν τον Χριστό, αδερφοί. Όπου και βρισκόμαστε. Το ρίξανε, λέει, στη θάλασσα και η θάλασσα, λέει, ήρθε γαλήνη. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Στο κήτος, και ο Θεός με το κήτος τον οδήγησε, αδερφοί, στην Νινεβή. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ο Θεός έχει ένα καλό σκοπό μαζί σου και μαζί μου, αδερφοί. Θέλει όντως μια μέρα να δούμε το πρόσωπό του ευλογημένου. Και εμείς από τη μεριά μας, αδερφοί, να κάνουμε τον καλό αγώνα αυτό της πίστεως, να μείνουμε στο Χριστό, αδερφοί. Να μην αφήσουμε τον Κύριο. Και έτσι
και έγινε λόγος Κυρίου, λέει, προς Ιωνά, λέει, εκ δευτέρου. Δεύτερη φορά ο λόγος του Θεού. Σηκώθητη, είπαγε, λες, την Ινεβή. Καθαρά μιλάει ο λόγος του Θεού, ξεκάθαρος. Πολλοί λένε, δεν καταλαβαίνω το λόγο του Θεού. Μα δεν έχει κανένα γρίβο μέσα ο λόγος του Θεού, να μην καταλάβεις, αδερφέ. Ο λόγος του Θεού είναι καθαρός. Σημασία έχει να πιστεύω στο λόγο του Θεού. Αυτό μετράει, αδερφέ. Την πόλη τη μεγάλη και κήρυξον προς αυτή, λέει, το κήρυγμα το οποίο λαλώ προσέ. Το δικό σου κήρυγμα. Αλλά το δικό μου κήρυγμα θα φέρει το λόγο του Θεού στην Ινεβή. Δόξα στο Θεό, άδελφε. Και σηκώθη Ιωνάς και πήγε εις Νινεβή κατά τον λόγο του Θεού. Βλέπετε, σηκώθηκε, δέχτηκε το λόγο του Θεού και πήγε στην Ινεβή. Όλοι γνωρίζουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, και σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός δίνει την ευκαιρία, αδερφοί, ώστε ο άνθρωπος ο οποίος να επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού για να σωθεί. Για να μην μπορέσει κανένας να πει ότι δεν άκουσα και δεν γνώρισα. Δόξα στο Θεό, αδερφοί. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού εδώ και αιώνες κηρύτεται. Κηρύτεται ο λόγος του Θεού. Και καλεί τον άνθρωπο να μετανοήσει, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Από τι, από τις αμαρτίες. Να επιστρέψει στον Θεό. Καλά κάναμε και εμείς, αδερφοί, και δεχτήκαμε τον Χριστό στη ζωή μας και επιστρέψαμε στον Κύριο, δόξα στον Θεό. Και έχουμε ανάγκη του αγιασμού και της καθαρότητας ακόμα και σήμερα, αδερφοί. Πρέπει να καθαριζόμαστε καθημερινώς, δόξα στον Θεό. Γιατί σε πολλά πτέμε, αδερφοί, όχι σε λίγα. Και εδώ μας λέει ποια ήταν η Νεβή. Για να έχουμε μια εικόνα, αδελφοί, η δεν είναι Νεβή τα πόλης, λέει, μεγάλη, λέει, σφόδρα. Δεν ήταν πέντε άτομα υποψή, ήταν μεγάλη, λέει, πόλης. Οδού, λέει, τριών ημερών, δηλαδή για να διασκήσει την Νεβή από τη μια μεριά μέχρι την άλλη, ήθελες μία πορεία τρεις ημέρες. Αυτό είναι το κήρυγμα, αδελφοί. Μια πορεία τριών ημερών. Δόξα στο Θεό, αδελφοί, για να ακούσουν όλοι το λόγο του Θεού, όχι η μισή. Και ήρχε ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλη οδόν μίας ημέρας, έφυγαν μια πορεία ολόκληρης ημέρας, και κήρυτε και είπε. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να δούμε το λόγο, αλλά να δούμε τη ζωή μας και τις καρδιές μας, αδερφοί. Όχι τον αδερφό μας, τον εαυτό μας πρέπει να βλέπουμε όταν ακούμε και διαβάζουμε το λόγο του Θεού, αδερφοί. Να βλέπουμε τη ζωή μας, το περιπάτημά μας. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Έτσι 40 ημέρες και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτό είναι το κήρυγμα. 40 μέρες ακόμα και όλα τελειώνουν. Μα δεν είπε τίποτα άλλο. Μα αυτό το είπε να πει ο Κύριος. Σε 40 μέρες η Νινεβή θα καταστραφεί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Και οι άνδρες, λέει, της Νινεβή, δεν το σχολιάσανε. Καμιά φορά οι άνθρωποι κάθονται και σχολιάζουν τα πράγματα του Θεού. Είναι έτσι, αδερφέ, είναι αλλιώς. Α, ήταν για τότε, δεν είναι για σήμερα, δεν είναι για μας. Δεν σχολιάσανε κάτι τέτοιο. Αλλά τι λέει. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν, λέει, όχι στον Ιωνά, στον Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Πού βλέπω. Ποιανού είναι ο λόγος. Ποιος αποστέλει το λόγο, αδερφοί. Ο λόγος είναι του Θεού. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Και σε πρέπει να πιστέψω στον λόγο του Θεού. Από ποιο πρέπει να καλέσω τη βοήθειά μου? Από τον Κύριο της δόξης. Ποιος θα με ελευθερώσει? Ο ίδιος ο Θεός. Ποιος πέθανε για μένα πάνω στο θάνατο του Γολγοθά? Ο Κύριος της δόξης. Δεν πέθανε ο Παύλος.
Και δεν εκεί στους Κορινθίους αυτό λέγανε. Εγώ είμαι Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Χριστό. Και έρχεται και του ελέγχει ο Απόστολος ο Παύλος. Ας προσέξουμε, αδερφοί. Τα μάτια σου και τα μάτια μου στο Κύριο της δόξης, αδερφοί. Όχι κάτι άλλο. Εδώ είναι νεβίτε πιστέψανε, λέει, στο Θεό. Ένας είναι ο αληθινός ο Θεός, αδερφοί. Δεν υπάρχει άλλος. Δόξα στο Κύριο. Και κήρυξαν, λέει, νηστεία. Βλέπετε πως ξεκινάνε, αδερφοί. Ακούσανε, πιστέψανε στο Λόγο του Θεού και κήρυξαν, λέει, νηστεία. Γιατί είδαμε μέσα την ενοχή τους. Είδαν την απόφαση την οποία έχει πάρει ο Θεός. Και ενεργήθησαν, λέει, σάκους. Έτσι φτιανάνε τότε. Βγάζανε τα αυτά τους, βάζανε πάνω σάκους, δείχνανε σκόνες, καθόταν πάνω σε στάχτες, σε χώματα. Από μεγάλο, λέει, αυτόν έως μικρό, λέει, αυτόν. Μη είμαστε ευαίσθητοι πολλές φορές, αδερφοί. Πολλές φορές γινόμαστε ευαίσθητοι. Δεν πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι. Αν παρακολουθείς με αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και εμπιστευτούμε στο Θεό, θα μας επισκεφθεί εν δυνάμει ο Θεός, αδερφοί. Από μεγάλου έως μικρού. Διότι ο Λόγος είχε φτάσει, λέει, προς το βασιλέα, λέει, της Νινεβή. Ακόμα και ο βασιλιάς. Άκουσε το Λόγο του Θεού, αδερφοι. Βλέπετε, και ο βασιλιάς είναι ένας άνθρωπος. Δόξα στον Θεό, ο κάθε ένας είναι ένας άνθρωπος. Είναι δημιουργήματα, πλάσματα Θεού. Δεν κάτω διαφορετικό. Γι' αυτό έλεγε και εμείς όλοι είμαστε αδερφοί. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Και σηκώθηκε από το θρόνο αυτού, βλέπετε. Βασιλιάς θα σηκωθεί από το θρόνο, τον άκουσε το Λόγο του Θεού. Έβλεπε τα πράγματα τα οποία γινόταν, αδερφοί. Έβλεπε ο βασιλιάς. Και αυτό μέσα σε αυτά βρισκότανε. Και αφαίρεσε τη στολή αυτού επάνωθεν αυτού. Ο βασιλιάς σηκώθηκε, είδε το πρόβλημα, άκουσε το Λόγο του Θεού, σηκώθηκε ο όρθιος, έβγαλε τη βασιλική στολή και τι έκανε αυτή, και σκεπάστηλε με σάκο, έγινε όμοιος με το λαό. Είναι φοβερό αυτό το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε και ακούμε, αδερφοί. Είναι φοβερό. Έγινε όμοιος με το λαό. Τον ίδιο φόβο είχε. Ευχαριστούμε τον Θεό, ε. Και διεκηρύχθη και γνωστοποιήθη εν Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού. Δεν διαταγή μόνο βασιλιάς, αλλά και οι μεγιστάνοι όλοι μαζί υπογράψανε. Δώσαν μια διαταγή σε όλο το λαό. Και ελαλήθη άνθρωπος και τακτίνη. Τα βάζει όλα σε μια σειρά τώρα, αδερφοί. Η βοήθεια και τα πρόβατα. Να μην γευτώσει, λέει, μηδέν. Έβαλε τα ζώα, τα πρόβατα. Να μην γευτούν, λέει, τίποτα. Μηδέν αβόσκωση, μηδέν απίωση, λέει. Μηδέν είδωρν απίωση. Ούτε να τρώνε χορτάρι, όταν στέλνετε να βοσκίζουν, ούτε να τα δίνετε, λέει, νερό. Σε τι έχει να γίνει και τη στιγμή, αδερφοί. Χαλασμός θα γίνει. Τα αρχίζουν όλα να φωνάζουνε. Να βγουνε προς το Θεό, θα έλεγα, αδερφοί. Όταν κάποιος δεν έχει να φάει, δεν έχει να πει, ειδικά τα ζώα δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Θα ακούς το μου να πηγαίνει σύννεφο. Και τι λέει. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαθώσει, λέει, με σάκους. Βλέπεις, και οι άνθρωποι αλλά και τα σωζό πάνω να βάλουν τα λεσάκους και να φωνάξουν ισχυρός, λέει, προς το Θεό. Όλοι δηλαδή η χτίση του Θεού.
η Νινεβή ολόκληρη με τα ζώα και με όλο τον πληθυσμό να φωνάξουν, λέει, δυνατά στο Θεό. Ήταν η διαταγή του βασιλιά με τους Μεγιστάνες. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Αν γνωρίζουμε και γνωρίζουμε, αδερφοί, ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πάμε με αυτόν τον τρόπο και ζητήσουμε από το Θεό, που ο Θεός είναι ελεήμων και εκτίμων, δεν θα μας ελεήσει ο Θεός, αδερφοί? Δεν θα μας επισκεφθεί εν δυνάμει ο Θεός? Και να επιστρέψουν έκαστος από τη σαδούλε αυτού, λέει, της πονηράς. Και ο κάθε ένας να επιστρέψει από την οδό του την πονηρή. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, γιατί γνώριζαν και βλέπανε. Και από της αδικίας ή της είναι εντεχείρηση, λέει αυτό. Ο άνθρωπος είναι άδικος. Υπάρχει αδικία. Δεν είναι καλό, αδερφοί, να αδικούμε κάποιον. Δεν είναι καλό. Δεν το θέλει ο λόγος του Θεού. Ούτε να σε αδικούνε, αλλά ούτε και να αδικείς. Δεν το θέλει ο λόγος του Θεού. Άνθρωποι πολλές φορές λένε, το κόλλο τι έκανα τίποτα, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, αυτό είναι. Αν αδικείς όμως, το θέλει ο Θεός να κάνεις αδικία? Δεν το θέλει. Ίσα ίσα, αδερφοί, πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο, να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον, αδερφοί. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Δεν πρέπει να βλάπτουμε κανένα. Και στον κόσμο ακόμα δεν πρέπει να αδικούμε κάποιον. Δεν το θέλει ο Θεός, αδερφοί. Γιατί ένας είναι ένας στην επίγνωση του λόγου του Θεού, που ξέρει τα πράγματα, και άλλο δεν είναι. Πάλι μπορεί να σου πει και να σε αδικήσει, να σου ό,τι θέλει. Εσύ όμως, και εγώ πρέπει να φερθούμε, αδερφοί. Τι σε ξέρει, λέει. Βλέπετε, αδερφοί. Ποιος το ξέρει, λέει. Εάν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργές του θυμού αυτού και δεν απολυστώμε. Δεν είναι σίγουροι. Αλλά τι κάνανε? Εμείς θα ταπεινωθούμε, εμείς θα κράξουμε στο Θεό, θα βοηθήσουμε από τον Κύριο και ο Θεός να κάνει κατά το θέλημά Του. Αυτό λένε. Μπορεί να μεταμεληθεί ο Θεός. Αυτό λένε, αδερφοί. Είναι δυνατόν να μην κάνει έλεος ο Θεός όταν βλέπει τον άνθρωπο να ταπεινώνεται, αδερφοί? Γιατί η ζωή του ανθρώπου είναι από το Θεό. Δόξα στον Κύριο. Και είδεν, λέει ο Θεός. Δεν φεύγει τίποτα από τον Κύριο, αδερφοί. Εγώ να κρυφτώ από σένα, κρύβομαι. Και εσύ από μένα πώς να κρυφτείς? Ποιος μπορεί να κρυφτεί από το Θεό, αδερφοί? Ο Θεός βλέπει τα βάθη της καρδιάς. Βλέπει ακριβώς τα βάθη της καρδιάς. Εμείς δεν γνωρίζουμε την καρδιά μας όλοι. Δηλαδή καμιά φορά βλέπω να βιώνουν πράγματα και λες, μα αυτά τα είχα μέσα εγώ. Δεν τη γνωρίζουμε ακόμα την καρδιά μας. Αλλά έρχεται και ο Θεός τα βγάζει. Θέλει να μας καθαρίσει. Δόξα στον Θεό, αρκεί εμείς να δεχόμαστε το λόγο του Θεού. Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι επίστρεψαν από την οδόν αυτών την πονηρά και μετεμελήθη, λέει ο Θεός. Μετάνιωσε. Περί του κακού το οποίο είπε να κάνει σε αυτούς και δεν έκανε, τους έδωσε την ευκαιρία. Και σήμερα, αδερφοί, είναι η τελευταία ευκαιρία η οποία δίνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Εδώ μιλάει για μια Νινεβή. Μια πόλη, λέει, μεγάλη σφόδρα, μια πορεία η οποία έχει, λέει, για τρεις μέρες. Και σήμερα ο λόγος του μιλάει για όλη τη γη, για όλο τον κόσμο, αδερφοί. Δόξα στον, δεν είναι μια Νινεβή μόνο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ανθρώπους αυτήν την εποχή, αδερφοί. Που ο Θεός καλεί τους ανθρώπους προς μετάνοια, προς επιστροφή. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, Σημασία έχει ο άνθρωπος να υψώσει τα μάτια του στο Θεό και να ζητήσει από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφέ. Και ελπίθηλο ο Ιωνάς.
λύπη μεγάλη και αγανάκτηση. Είναι δυνατόν, αδερφέ μου, να λυπηθείς γιατί οι άνθρωποι μετανιώσανε και ο Θεός έκανε χάρη? Είναι δυνατόν? Κι όμως, παιδί του Θεού, άνθρωπος του Θεού, προφήτης του Θεού, ο οποίος γνώριζε το λόγο και πήγε αθαρστής και αυτή τη στιγμή βλέπει το έργο του Θεού και λυπάται. Γιατί, αδερφέ, να λυπάς? Δεν πρέπει να χαίρεσαι όταν βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος έτσι απομακρύθηκε, ίσως αποστάτησε, ο οποίος επίστρεψε όταν μέσα στον κόσμο, μέσα στο βούρκο της αμαρτίας και γύρισε? Γιατί δεν χαίρεσαι? Για ποιο λόγο? Κι όμως λέει, αγανάκτησε, λέει. Και προσευχήθη, λέει, προς τον Κύριο, να δούμε την προσευχή του. Ωραία προσευχή. Και τι λέει στον Κύριο? Και, ο Κύριε, δεν ήτολε ούτως ο λόγος μου. Εδώ φανερώνει την καρδιά του, αδερφέ. Δεν την ξέρει ο Θεός την καρδιά του? Την ξέρετε πολύ καλά. Ενώ έτσι ήμενε την πατρίδα μου. Ξεσήκωσες, ε? Και εδώ χαιρετηματικό έχει. Τα νήμα στην πατρίδα μου. Ε? Δια τούτο, λέει, προέλαβω να φύγω, λέει, στα στις. Για αυτό το λόγο. Γιατί σε γνωρίζω. Δηλαδή γνωρίζω τον Θεό, γνωρίζω το θέλημα του Θεού και κάνω αντίθετα από το λόγο του Θεού. Δεν κάνω αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Κάνω αντίθετα από το λόγο του Θεού. Θέλω, λέει, να είσαι ελεήμο και εκτίμο, και εγώ δεν είμαι ελεήμο και εκτίμο. Κάνω αντίθετα από το λόγο του Θεού. Γιατί να σωθεί? Γιατί να ελευθερωθεί? Δεν είναι έτσι. Πρέπει να μάθουμε να ταπεινωνόμαστε και που έχει ανάγκη να επεμβαίνουμε ώστε ο Θεός να βάλει επιστροφές στις καρδιές των ανθρώπων. Να βάλει επιστροφή, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Διότι, λέει, εγνώριζον ότι είσαι Θεός ελεήμων, ένας Θεός ο οποίος αγαπάς, ελεείς τον άνθρωπο. Το γνωρίζω, λέει, αυτό. Και εκτίμων και μακρόθυμος και πολυέλαιος και μετανοών δια το κακό. Και αυτό το γνωρίζω. Βλέπετε, αδερφοί, την προσευχή του, την οποία φέρνει και τη συνομιλία την οποία κάνει με τον ίδιο τον Κύριο. Και τώρα, Κύριε, εγώ έκανα μια προφητεία και η προφητεία μου αυτή δεν βγήκε. Εγώ έλεγα τόσο καιρό σε 40 μέρες ότι ο Θεός θα καταστρέψει τη γη και η προφητεία μου ακυρώθηκε. Αυτό πρέπει να προσέχουμε. Να προσέχουμε στο λόγο του Θεού. Μην τα βάζουμε όλα σε ένα και λέμε έτσι είναι, αδερφέ. Όχι. Να περιμένουμε την ώρα του Θεού. Δόξα στον Κύριο, αδερφή. Ε. Γι' αυτό λέω εδώ πέρα. Και τώρα, Κύριε, λάβε δέω μέσου την ψυχή μου από μου, διότι είναι κάλλον σε μένα, αποθάνω παρά να ζω. Τι θα λέει για μένα τώρα? Καλύτερα να πεθάνω παρά να ζω, λέει. Πού έχει φτάσει, ε? Η καρδιά του που έχει φτάσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, άδελφοι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να προσέχουμε και να αφήνουμε, γιατί το γνώριζε ο Ιωνάς αυτό, και να αφήνουμε το Θεό να επεμβαίνει. Γιατί όταν ο Θεός έρχεται και μιλάει δια του χαρίσματος, ο λόγος του Θεού φέρνει αποτελέσματα. Δεν είναι έτσι κενός. Φέρνει αποτελέσματα ο λόγος του Θεού, αδερφοί, στον άνθρωπο τον οποίο τον πιστεύει και το δέχεται. Γιατί δεν μιλάει άνθρωπος, αλλά μιλάει ο ίδιος ο Θεός από το χάρισμα το οποίο ο Θεός δίνει. Ευχαριστούμε τότε, αλλά πρέπει να προσέχει και ο προφήτης. Και οι προφήτες πρέπει να προσέχουν προσεκτικοί, να αφήνουν το Θεό να μιλάει. Όπως τον Ιωνά εδώ, αδερφοί, ε. Τον Θεό, τον Λόγο να μιλάνε. Όχι το δικό τους Λόγο, το Λόγο του Θεού. Ας έχει δόξα το όνομα του. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει το χάρισμα αυτό
να αφήνει το Θεό, να τον γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο και να έρχεται ο Θεός να μιλάει από το στόμα. Όχι από το μυαλό, από το στόμα. Το μυαλό είναι παρατηρητής. Να το ξέρουμε αυτό, αδελφοί. Ο Θεός μιλά από το στόμα του ανθρώπου, γιατί ο προφήτης δεν ξέρει τι θα πει ο Θεός. Δεν το ξέρει αυτό. Γιατί δεν ξέρεις, αδερφέ μου και αδερφή, τι ζητάει ο άνθρωπος και η κάθε ψυχή. Δεν το ξέρεις. Ο Θεός το γνωρίζει. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μιλάει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τα πράγματα του Θεού, να τα διαχειριζόμαστε όλα τα πράγματα του Θεού σωστά. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Σε τίποτα δεν πρέπει να βιάζεις, αδερφέ. Με υπομονή και σιγά σιγά. Και να αφήνουμε το Θεό να ενεργεί. Και να βλέπουμε τα θαυμάσια του εδώ πέρα. Αγανάκτηση λέει μέχρι που να πεθάνει. Πάρε με από τη ζωή, τόσο πολύ. Και είπε ο Κύριος, είναι καλό λέει να αγανακτείς. Έρχεται τον προτρέπει. Έρχεται μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Όταν αδερφοί γύρισε ο άστοτος Υιός, ο πρεσβύτερος Υιός, ο πνευματικός, αυτός που έχει χρόνια, είναι ο μεγαλύτερος, άκουσε συμφωνία λέει, γλέντι, και ρώτησε τι συμβαίνει. Άλλη ο αδερφός σου λέει, γύρισε και ο πατέρας έσφαξε το μοσχάρι λέει, το συντευτό και γίνεται λέει γλέντι, τι, θύμωσε. Είναι δυνατόν αδερφέ να θυμώνεις, να νευριάζεις, γιατί επέστρεψε ο αδερφός σου και όχι μόνο, δεν θέλω να πάει. Δεν ήθελε να πάει τον αδερφό του, δεν ήθελε να δει τον πατέρα του, αδερφή. Δεν ήθελε να πάει. Πάλι ο πατέρας πήγε κοντά του. Βλέπετε, αδερφή, πώς είναι η καρδιά του ανθρώπου. Πώς είναι οι καρδιές μας, αδερφή. Πώς αισθανόμαστε όταν βλέπουμε τους αδερφούς, τις αδερφές, τα αδερφιά τα οποία ακόμα επιστρέψουν ή θα επιστρέψουν και επιστρέφουν. Πώς τα βλέπουν, αδερφέ. Έτσι όπως ο πατέρας με αυτή την αγκαλιά, πώς τον περίμενε. Τον άφησε να φύγει και τον περίμενε να έρθει. Πώς τον περίμενε. Τον είδε λερωμένο, βρωμούσε γοργουνίλα, έτσι τον είδε. Ταλαιπωρημένο, μετανοημένο, και τον αγκάλιασε λέει και τον καταφύλισε. Αυτή είναι η υποδοχή των Αγίων, αδελφοί. Έτσι πρέπει να μάθουμε να υποδεχόμεθα ο ένας τον άλλο. Όχι με άλλο τρόπο, αδελφοί. Άρχιλε και, κι άμα άρχιλε και τι έγινε, αδελφέ. Βοήθησε αυτό και να φύγει. Όχι να τα βάζεις με τον ίδιο τον πατέρα. Και έβαλε το παράπονό του έφερε μπροστά. Εδώ λέει ο γιος ο μικρός, τα φάγε όλα με τις πόρνες εκεί, τα κατάστρεψε όλα. Εγώ ούτε ένα ερήφιο δεν πήρα να, με τους φίλους μου να καθίσω να φάμε να εφραθούμε. Δεν είχε το θάρρος, αυτό μας φανερώνει. Δεν είχε το θάρρος και την παρησία να πλησιάσει τον πατέρα για να πάρει. Ας ζητήσουμε από το Δίδο Θεός να μας δώσει, αδελφές, δεν είναι. Να έχουμε θάρρος και παρησία να ζητούμε από τον Θεό. Όλα λέει δικά σου είναι. Και δικά μου, Να απλώνουμε το χέρι για να πάρουμε από τις ευλογίες του Θεού, αδελφοί. Να απλώνουμε το χέρι. Και να μην γκρινιάζουμε. Δόξα στο Θεό. Και λέει στο 5, και εξήρθε Ιωνάς από τις πόλεως. Ακόμα είχε γίνει τη σκέψη του τώρα. Άμα δούμε αυτό που δεν γίνεται το σκηνικό. Βλέπει το γεγονό, συνομιλεί με τον Κύριο και ακόμα συνεχίζει.
Τι συνεχίζει. Ακούει το λόγο. Και εξερθών Ιωνάς από τις πόλεις και κάθισε, λέει, κάτω κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως και εκεί έκαμε σε αυτόν καλύβει και κάθεται από κάτω αυτής εν τη σκιά εωσού ειδεί τη μέλη να γίνει εις την πόλη. Το βλέπετε αδερφοί. Πήγε στα ανατολικά μέρη, έκανε και μια ωραία καλύβα, μπήκε από κάτω και περίμενε ο Θεός να καταστρέψει την Νινεβή. Να δει, λέει, τι θα γίνει. Μα δεν άκουσε το λόγο του Θεού. Μόνο σου δεν λες ότι ο Θεός είναι ελεήμων και εκτιρμών. Έρχεται να απευθύνεσαι στον ίδιο τον Θεό και περιμένεις τον Θεό να καταστρέψει την Νινεβή. Πώς σκεφτόμαστε καμιά φορά, αδερφοί. Πώς σκεφτόμαστε καμιά φορά, αδερφοί. Πώς τα βλέπουμε τα πράγματα. Όμως λέγανε πολλοί και λένε και στον κόσμο, ας πούμε, μπορούσα να το λέγαμε εμείς. Να έρθει φωτιά και να τον κάψει. Περιμένει να έρθει φωτιά να τον κάψει, αδερφοί, γιατί το πες. Έτσι είναι. Αυτό το λέγαμε παλιά στον κόσμο, που δεν γνωρίσουμε την αλήθεια, έτσι δεν είναι. Και οι μαθητές το είπαν. Να πούμε και να έρθει φωτιά προς τον Ηλία για να τους κάψει. Τι λέτε, λέτε, δεν ξέρω ποιο πράγμα τους έστελε εσείς. Βλέπετε. Μας μαθαίνει, μας σπουδάζει ο λόγος του Θεού, αν θέλουμε, αδερφοί. Μας σπουδάζει ο λόγος του Θεού. Εγώ όταν ακούω το λόγο του Θεού είναι άμα τον δέχομαι, αδερφοί. Άμα αφήνω το λόγο να πέφτει εκεί που πρέπει να πέσει στην καρδιά. Και δεν μείνει εδώ πέρα, μείνει εγκεφαλικός ο λόγος και φεύγει, χάνεται. Δεν μένει. Έχονται, λέει, τα παιδινά του να καρπάζουν το λόγο και δεν καρποφορεί πλέον. Ας αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί τη ζωή μας, γιατί είναι τελευταίες μέρες, είναι έσχατες μέρες. Ο Θεός έρχεται, αδερφοί. Τα σημεία όλα αυτά φανερώνουν. Ο Χριστός έρχεται. Εγώ θα είμαι έτοιμος. Εγώ θα είμαι στην άρπαγη της Εκκλησίας. Θα είμαστε στην άρπαγη της Εκκλησίας, αδερφοί. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Όλοι θέλουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε αυτόν τον αγώνα να ταπεινωθούμε ο ένας προς τον άλλον με την καλή έννοια που λέμε να ταπεινωθούμε. Όχι να υποκριθούμε, να ταπεινωθούμε πραγματικά, αδερφοί. Ταπείνωση είναι, αδερφοί, λέει, μας λέει ο Θεός, ότι ταπείνωση προοδεύεται τις δόξες. Αν κάλεσε τον αδερφό, την αδερφή, παράβλεψε και κάτι. Όμως έκανε και ο Κύριος. Έβλεπε πολλά, δεν τα φανερώνε όλα. Μόνο είπε κάποιος, αυτός που θα βάψει μαζί μου λευκοτήριο, λέει, αυτός είναι. Δεν καταλάβαινε με θέση ποιο μιλούσε ο Χριστός. Δεν τον είπε ότι ο Ιούδας, ο Πέτρος τον είχε πάρει σίγουρα το κεφάλι, σίγουρα. Ήταν τέτοιος ο Πέτρος, αυθόρμητος. Είχε το αντίχεια για έναν καλό ζήλο, μια αγάπη προς τον Θεό, αλλά υπερβολικός ο ζήλος. Τον οποίο είχε, χωρίς να σκεφτεί τίποτα, έφτιαχνε. Και νόμιζε ότι κάνει καλό. Έτσι νομίζουμε πολλές, ότι κάνουμε καλό, αλλά δεν κάνουμε. Δεν το θέλημα του Θεού. Να αφήσουμε τον Θεό να εργάζεται τις καρδιές μας. Και διέταξε ο Κύριος, ο Θεός του δίνει μάθημα. Μας δίνει μαθήματα ο λόγος του Θεού. Και λέει, και διέταξε ο Κύριος κολοκύθιν και έκαμε να ανεβεί επάνω θεν, λέει, του Ιωνά. Κολοκυθιά, ε. Αφού έκανε την καλύβα, περνούσε παντού και ο αέρας και ο ήλιος, τα πάντα, αδερφοί, ε. Διαγνή σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού για να ανακουφίσει αυτόν από τη θλίψη ως αυτό. Θλίψη! Δεν σας φαίνεται παράξενο να έχει θλίψη το παιδί του Θεού, γιατί δεν έγινε αυτό το οποίο είπε. Στο κάτω κάτω δεν το είπε αυτός. Ο Θεός του είπε τι πρέπει να πει. Δεν το είπε αυτός. Βλέπετε, αδερφοί. Ο Θεός του είπε τι πρέπει να πει στην Νινεβή. 40 μέρες, προθεσμία. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, τους έχει δώσει. Και χάρη ο Ιωνάς δια την κολοκύθινε χαρά μεγάλη. Αγανάκτησε γιατί δεν έγινε η καταστροφή. Αλλά αφού ήρθε η σκιά και ήρθε λίγο, απόλαυσε αυτή τη δροσιά με την κολοκύθια, χάρηκε. Βλέπετε, αδερφοί, πού χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε στους αδερφούς, στις κοινωνίες ή χαιρόμαστε στις ευλογίες, στις υλικές. Και θέλουμε να απολαμβάνουμε αυτά. Πω, πω, τι ωραία που είναι και να βλέπουμε τον αδερφό εκεί στην νηστεία, στην προσευχή, στον αγώνα του, σε αυτό και να περιμένουμε πότε θα γίνει και να συμβεί κάτι κακό. Έτσι το βλέπω ο Ιωνάς. Χάρηκε όμως γιατί ο Θεός του κάνει με την κολοκύθα, το σκέπασε και
Δεν τον έκαιγε ο ήλιος. Είναι μαθήματα αυτά, άδελφε. Περνάμε δοκιμασίες. Δεν περνάμε. Περνάμε, άδελφε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μαζί με τον Κύριό μας, αδελφέ, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχουμε τον Κύριο της δόξης που είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι μέσα στη ζωή μας. Εδώ είναι τώρα. Είναι, αδελφέ. Που μας αναγέννησε σε ελπίδα, ζώσα. Ήρθε, μας πλήρωσε με το Πνεύμα του, μας βάθησε με το Πνεύμα του, το Άγιο, δόξα στον Θεό. Γραφτήκα τα ονόματά μας στη βίβλο της ζωής. Είμαστε λαός και παιδιά του Κυρίου. Δόξα στον Θεό. Και διέταξε, λέει ο Θεός, δεσκόλικα και χάραξε η αυγή, λέει, της επαύριο, την άλλη μέρα και πάταξε την κολοκύθα και εξεράθη. Εκεί που μια μέρα και όμορφα και ωραία όλα σκιά και αυτό, την άλλη την ημέρα, λέει. Ήρθε και η κολοκύθα ξεράθηκε και άρχισε να το χτυπάει το κάβωμα της ημέρας. Και καθώς ανέτεινε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός άνεμο, λέει, ανατολικό, λέει, καυστικό. Βλέπετε, αδερφέ. Μακριά από την παρουσία του Θεού, όταν έφυγε, ο Θεός έφερε ανεμοστρόβιλο στη θάλασσα. Τώρα, λέει, εδώ βλέπετε μαθήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε, να τα γνωρίζουμε, και να προσέχουμε, να τα μαθαίνουμε, δηλαδή, αυτά τα μαθήματα, αδερφέ. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Και προσέβανε ο ήλιος επί την κεφαλή του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε. Ο Θεός έβαλε την κολοκύθα και ο Θεός έστειλε τον άμυο του καυστικό. Θέλει να το συνετίσει, θέλει να μας συνετίσει ο λόγος του Θεού, να μπορούμε να βλέπουμε καθαρά, αδελφοί. Καθαρά στα πράγματα του Θεού. Και ζήτησε την ψυχή αυτού, λέει, να πουθάνει. Πάλι το ίδιο. Καλύτερα να πεθάνω, λέει, τώρα με καίει ο ήλιος. Να πεθάνω. Μια λέξη είναι, αδερφέ. Άμα θα έρθει και όμως η στιγμή, θα σου πω μετά. Θες να πεθάνεις. Αλλά λέει, καλύτερα να πεθάνω. Και είπε, είναι κάλλιον εις εμένα να πεθάνω καλύτερα. Η αγανάκτηση, Καλύτερα, λέει, να αποθάνω παρά να ζω. Αγανάκτηση. Δεν πρέπει να αγανακτούμε, άδελφοι. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή, κάτι στη ζωή σου. Δεν λέμε δεν έρχονται αυτά. Μπορεί να έρθει κάτι. Θυμήσου το λόγο εκείνη τη στιγμή, άδελφε. Δεν βλέπεις το. Πάλι έπεσα. Και ζητάμε τον Κύριο. Έτσι δεν είναι. Εδώ ο προφήτης γνωρίζει ότι είναι ελεημό και εκκρίμω και ότι είναι αγαθός ο Θεός. Δεν το ξέρουμε, εμείς το γνωρίζουμε. Δεν το εκμεταλλευόμαστε. Εδώ θέλει προσοχή. Δεν το εκμεταλλεύουμε αυτό. Κάνω την αμαρτία, Κύριε Λέσον. Ξανακάνω την αμαρτία, Κύριε Λέσον. Όχι, άδελφε, έτσι. Δεν είναι αυτό. Άμα έπεσες κάπου, θα σηκωθείς, θα ζητήσεις το έλεος του Θεού και θα συνέχισε, μπορεί να πες κάπου αλλού. Δεν θα το κάνουμε όμως με αφορμή, αφού ο Θεός συγχωρεί, κάνω τη ζωή μου όπως θέλω και λέω, Κύριε, δεν συγχώρεσέ με. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δες, δεν είναι, αδερφοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και είπε ο Θεός προς τον Ιωνά, είναι καλό να αγανακτήσεις για τις κολοκύθεις. Για μια κολοκύθα να αγανακτήσεις. Δεν κράτησε, κράτησε μία μέρα, εντάξει. Άμα την αφήσουμε μία, πόσο θα πάρει. Κάνα μήνα, δύο μήνες, βαριά. Κι άμα πάει το καλοκαίρι, δεν ζουνε πολύ, ξεραίνουν. Ξέραμε. Και είπε, καλό είναι να αγωνακτώ, λέει, έως θανάτου. Εκεί επιμένει. Δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει, αδελφέ. Ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται με αυτόν τον τρόπο δεν έχει καταλάβει πολλά από το λόγο του Θεού. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ποτέ έτσι, αδελφέ. Δεν λέω ότι σκεφτόμαστε, αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε. Αυτά τα μαθήματα διαβάζουμε. Αυτά τα οποία συμβήκανε μέσα στο Λόγο του Θεού. Εμείς το διαβάζουμε αυτό, αλλά λέει για 40 μέρες μιλάει εδώ. Δεν μιλάει ότι 40 μέρες κηρυττότανε, κήρυτε ο Ιωνάς. Δεν γίνανε σε μια στιγμή χρόνου όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί.
Και είπε ο Κύριος, «Σύ ελυπήθης την πέρα της Κολοκύθης, δια την οποία δεν εκόπιασες, αλλά ούτε έκαμες αυτή να αυξήσει, ήδη σε γεννήθη εν μία νυχτή και εν μία νυχτή χάθηκε, και λυπήθηκε την Κολοκύθα που εσύ δεν κόψεσες». Βλέπετε αδερφοί, και λυπήθηκε την Κολοκύθα. Και εγώ λέει, βλέπετε ο Θεός, είναι συμβιβαστικός, θέλει τον Ιωνά να τον φέρει να καταλάβει ώστε να μετανοήσει, να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Θεού. Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε. Ποιο είναι ακριβώς το θέλημα του Θεού, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Όχι μόνο να γνωρίζω το λόγο, το λέει έτσι, το λέει αλλιώς. Αυτό δεν με συνηθά σε κάτι. Δεν με φαίνει στο Θεό αυτό, γιατί ξέρω πέντε εδάφια, παράδειγμα. Αυτό δεν με φαίνει στο Θεό. Αν αυτά τα πέντε εδάφια όμως είναι μέσα στην καρδιά μου και τα εφαρμόζω στη ζωή μου, αυτό με φαίνει στο Θεό και με συστήνει στον Κύριο. Και όχι μόνο, αλλά και στην Εκκλησία. Αυτό με συστήνει. Όχι τα λόγια. Τι να το κάνω, να έχω λόγια και να μην μπορείς να με πλησιάσει μετά. Δεν μπορείς να με πλησιάσεις. Αυτό θα με συστήσει στον Θεό ή θα με πάει στον ουρανό. Όχι. Δόξα στον Κύριο, αδερφέ. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβής, την πόλη, λέει, τη μεγάλη, αυτής της μεγάλης της πόλης. Ενέν υπάρχουν οι πλαιότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, 120.000 κόσμος. Εκτός τα ζώα, Γιατί προσευχόντουσαν, είπε ο βασιλιάς, είπε και στα ζώα θα βάλετε σάκο. Και τα ζώα δεν θα φάνε. Και τα παιδιά τα μικρά δεν θα φάνε. Γι' αυτό είμαστε πολλές φορές ευαίσθητοι εμείς, αδερφοί. Α, αδερφέ, παιδάκι είναι. Μπορεί, αδερφέ, να μείνει και το παιδάκι. Θα κλάψει λιγάκι, αλλά μπορεί να μείνει. Αλλά γιατί είμαστε ευαίσθητοι εμείς. Α, αδερφέ, το παιδάκι είναι. Αμήν, αδερφέ. Το βρέφος είναι, θα λέγαμε, ας πούμε, εντάξει, βρέφος είναι, να του δώσουμε. Δηλαδή θα πάθει κάτι. Θα κλάψει λίγο παραπάνω, θα συνέλθεις και εσύ λιγάκι, θα αρχίσει να φωνάς και στο Θεό. Κύριε, επέμβα, να επέμβεις δυναμικά, δόξα στο Θεό, και θα δούμε το χέρι του Θεού μετά. Αλληλούια, αδερφέ. Ήτινες, λέει. Έχουμε τη γνώση, δεν είναι, του Λόγου του Θεού. Δεν γνωρίζω τη δεξιάν αυτό. Δεν ξέρουν, λέει, δεν γνωρίζουμε. Αυτόν, από τις αριστερής αυτών, λέει. Δεν ξέρουν το αριστερό και η δεξιά, πώς πάντα πράγματα, τι γίνεται, δεν γνωρίζουν, το λέει. Και εκτείνει, λέει, πολλά. Και τελειώνει με το ερωτηματικό. Τι έγινε με τον Ιωνά, άδερφε? Ένα ερωτηματικό. Εμείς δεν είμαστε ένα ερωτηματικό, είμαστε παιδιά του Θεού. Να μείνουμε παιδιά του Θεού, να μείνουμε στο Χριστό, να μην αφήσουμε το Χριστό, άδερφε. Είναι το συμφέρον της ψυχής σου και της ψυχής μου. Και είναι το καλύτερο το οποίο συνέβηκε στη ζωή μας, αδερφέ. Είναι το καλύτερο απ' όλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Να ονομάζεσαι παιδί του Θεού, να περιμένεις τη βασιλεία των ουρανών, να σταθείς μπροστά στον Θεό, να καθίσεις, λες, στον θρόνο του Θεού. Είναι μεγάλο, υπάρχει κάτι μεγαλύτερο? Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Να δώσουμε αξία στα πράγματα του Θεού. Να δώσουμε αξία σε αυτούς που αγαπάει ο Θεός, αδερφοί. Και αγαπάει τον αμαρτωλό ο Θεός. Γιατί δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει από τις οδός αυτού και να σωθεί. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, για να γιένουμε στην πίστη και να μείνουμε στο θέλημα του Θεού, και να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους μας, για τις οικογένειές μας, για τους συγγενείς μας, για όλους, αδερφοί. Να σώσει ο Θεός, αδερφοί, αυτό πρέπει να προσευχόμαστε. Να σώσει ο Θεός. Όπως σωθήκαμε και δεχθήκαμε εμείς τον Χριστό στη ζωή μας, έτσι ο Θεός να τους ανοίξει τις καρδιές τους, το νου τους, για το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό και να μείνουμε στο Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι η αλήθεια. Αμήν, αδερφοί.